Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πραγματοποιήσει συνάντηση με την κυρία Μαρία Άγγελα Ολκίν, προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό την 3η 30 Ιανουαρίου. Ο διορισμός προσωπικής απεσταλμένης από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, ιδιαίτερα μετά από μια περίοδο παρατεταμένου δυστυχώς τέλματος στο Κυπριακό. Ως κυβέρνηση, από την πρώτη μέρα ανάληψης καθηγόντων εργαζόμαστε με επιμονή και μεθοδικότητα για να καταστεί εφικτή η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί. Με την ίδια ειλικρινή πολιτική βούληση και επικοδομητική στάση, προσερχόμαστε σε αυτή τη νέα περίοδο για το Κυπριακό, ευελπιστώντας ότι την ίδια πολιτική βούληση θα επιδείξει και η άλλη πλευρά, με ορίζοντα την οριστική επίλυση του Κυπριακού προβλήματος εντός του συμφωνημένου πλαισίου, όπως αυτό καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Η κυρία Ολκίν πραγματοποίησε ήδη συνάντηση με την μόνιμη αντιπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη, όπου έχει ενημερωθεί εκτενώς, ενώ πραγματοποίησε και τηλεφωνική συνομιλία με τον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Ζωζέπ Μπορέλ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Κύπρο, η κυρία Ολκίν προγραμματίζει συναντήσεις πέραν των δύο ηγετών και με κοινωνικά σύνολα, ενώ στην συνέχεια θα πραγματοποιήσει επίσκεψη και στις εγκύτριες δυνάμεις και στις Βρυξέλλες, όπου θα έχει σειρά επαφών. Υπογραμμίζουμε για άλλη μια φορά την προσήλωσή μας στον ύψιστο εθνικό μας στόχο, που δεν είναι άλλος από την επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης λύσης, σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη και τα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στη βάση μιας διζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας, με μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα, με πολιτική ισότητα όπως αυτή ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και που να συνάδει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και να σέβεται πλήρως τις αρχές επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπενθυμίζουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 12 Ιανουαρίου η διαδικασία που αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας. Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένες στο γνωμοδοτικό.gov.cy και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Ιανουαρίου στις 8 το πρωί. Καλούμε για άλλη μια φορά τους συμπολίτες και συμπολίτισσές μας που ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στο έργο του οργανισμού να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Ο εξυγχρονισμός και αναβάθμιση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος αποτελούσε ένα προεκλογικό στόχο, ο οποίος περιλήφθηκε και στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και βασίζεται σε τρεις άξονες. Πρώτον, την αποτελεσματική επίσπευση της εξέτασης των αιτήσεων. Δεύτερον, τον άμεσο τερματισμό της παροχής του επιδόματος εκεί και όπου εντοπίζεται ύπαρξη δόλου ή προσπάθεια εξαπάτησης του συστήματος με την ενίσχυση της ομάδας ελέγχου. Τρίτον, την ενσωμάτωση και συμπερίληψη όλων των δικαιούχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στο κοινωνικό σύνολο, με την ένταξή τους στην αγορά εργασίας ή σε προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης ή και σε προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης. Συγκεκριμένα, όπως και η αρμόδια υφυπουργός ανέφερε, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας κατάφερε τους 10 αυτούς μήνες την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στην εξέταση αιτήσεων, γεγονός το οποίο προκαλούσε δικαιολογημένες αντιδράσεις σε μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας. Ενδεικτικά, από 1η Μαρτίου του 2023, μέρα ανάληψη των καθηγόντων της παρούσας διακυβέρνησης, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, εξετάστηκαν 8.239 αιτήσεις, αρκετές εκ των οποίων εκκρεμούσαν από τα τέλη του 2020, ενώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2022 είχαν εξεταστεί 6.769 αιτήσεις. Δηλαδή, κατά το 2023, εξετάστηκαν 22% περισσότερες αιτήσεις από την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Την 1η Ιανουαρίου 2024 εκκρεμούσαν για εξέταση 1.362 αιτήσεις, ενώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο εκκρεμούσαν 5.828. Έχουν μειωθεί δηλαδή οι εκκρεμούσεις αιτήσεις κατά 74%. Σήμερα, ο μέσος χρόνος εξέτασης έχει μειωθεί στις 90 μέρες, εκεί που χρειάζονταν 12 ή 24 μήνες. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι για το 2024 η περαιτέρω μείωση του μέσου χρόνου εξέτασης των αιτήσεων σε 60 μέρες. Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο άξονα, το Υφυπουργείο έχει ενισχύσει την ομάδα ελέγχου του τομέα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος από τον Ιούλιο, πραγματοποιώντας συνολικά 303 στοχευμένους ελέγχους μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου σε υψηλού ρίσκου περιπτώσεις, από τους οποίους έχουν προκύψει 204 πλήρως αιτιολογημένοι τερματισμοί, με ετήσια εξοικονόμηση 1,7 εκατομμύρια ευρώ.
Ο τρίτος άξονας της ενσωμάτωσης και συμπερίληψης των δικαιούχων στο κοινωνικό σύνολο επιτυγχάνεται με την ενίσχυση του μηχανισμού κοινωνικής παρέμβασης που στοχεύει στην ενεργοποίησή τους μέσα από την ένταξή τους στην αγορά εργασίας ή μέσω προγραμμάτων κατάρτισης ή ψυχοκοινωνικής στήριξης, καταρτίζοντας σε κάθε δικαιούχο εξαντεμοκευμένο πλάνο με δεσμευτικό για τον δικαιούχο συμφωνητικό συνεργασίας. Η ενδυνάμωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και η εξέβρεση περαιτέρω τρόπων διευκόλυνσης αιτητών και δικαιούχων συνεχίζεται από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας με πολύ συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε πορεία υλοποίησης. Η οικοδόμηση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους, που θα διασφαλίζει συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους πολίτες του, αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Θα συνεχίσουμε την πορεία του εξυγχρονισμού του κράτους με γνώμονα την βελτίωση της καθημερινότητας όλων των συμπολιτών μας. Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ναι, βεβαίως. Θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες όταν πλησιάζει η ημερομηνία. Σε σχέση με τις επιδόσεις των Χούχη, ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται στην κυπριακή οικονομία και τι γίνεται με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας για την δημιουργία θεράσσιου διαδρόμου για παροχή βοήθεια στην Γάζα. Αντιλαμβάνεστε ότι η επιπτώση στην οικονομία, όχι μόνο στην Κύπρο, μέσα από την ανασφάλεια που επικρατεί στα έντατα λόγω των επιθέσεων των Χούθη, είναι εμφανής. Θα βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 22 Ιανουαρίου θα συζητηθεί το θέμα με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου, όπου θα τεθεί το ζήτημα και της ασφάλειας αλλά και των οικονομικών επιπτώσεων. Το ζήτημα της πρωτοβουλίας που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει παρουσιάσει εξακολουθεί να βρίσκεται στις διπλωματικές επαφές που έχουμε με τα κράτη τα οποία εξέφρασαν την επιθυμία να συνδράμουν. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αυτή η περαιτέρω εξέλιξη της πρωτοβουλίας, η περαιτέρω ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας εξαρτάται και από εξωγενείς παράγοντες όπως είναι αυτός που έχετε αναφέρει. Ποια είναι η τελευταία ενημέρωση αναφορικά με την εκδήλωση της υποδοχής του Τουρκοκύπριου που εργάζεται στην Ιταλία για έκδοση? Σήμερα, δεν κάνω λάθος, θα βρεθεί ενώπιον του Ιταλικού Δικαστηρίου στην Ρώμη, όπου είτε θα αποδεχθεί την έκδοση του στην Κυπριακή Δημοκρατία για να προχωρήσουν οι δικαστικές διαδικασίες, είτε θα προχωρήσει η δικαστική διαδικασία στην Ρώμη, αν αμφισβητήσει την έκδοση του εντάλματος. Αναμένουμε μέχρι το τέλος της μέρας. Βρισκόμαστε σε επαφή με τις αρμόδιες Ιταλικές Αρχές για περισσότερη ενημέρωση. Όσον αφορά την κυρία Νοτική, έχει ξεκαθαρίσει αν θα είναι μόνο μία συνόδευση της Δημοκρατίας ή θα γίνουν και περισσότερες? Αυτό το οποίο έχει μέχρι σήμερα διευθετηθεί είναι αυτή η πρώτη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι δεν θα είναι μόνο ημερή η επίσκεψη της κυρίας Ολγκίν. Είναι κάτι το οποίο και εμείς είχαμε μεταφέρει από την πρώτη στιγμή στον Γενικό Γραμματέα. Δηλαδή, οι επισκέψεις της κυρίας Ολγκίν να έχουν και τη συχνότητα και την έκταση και την ένταση των συναντήσεων, ούτως ώστε αυτές να έχουν την προστιθέμενη αξία που μπορεί η συμβολή της κυρίας Ολγκίν στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί σε τελευταίες ημέρες, αφορά την εμπλοκή Ελληνοκύπριων επιχειρηματιών, δικηγόρων, με εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται τόσο στις ελεύθερες όσο και στις κατεχόμενες περιοχές. Πρόκειται για εταιρείες που είναι γραμμένες στον εύφορο εταιρείο στην Κυπριακή Δημοκρατία και διαθέτουν επίσης γραφεία και στα κατεχόμενα. Υπάρχει κάτι αναφορικά με αυτό? Προτίθεται η Λευκοσία να ρυθμίζει αυτό το ζήτημα, δηλαδή να απαγορεύεται για μια εταιρεία? Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενη ενημέρωση, αν θέλετε, η εξέταση ενός φάσματος νομικών μέτρων που μπορούν να εφαρμοστούν, που μπορούν να ληφθούν σε σχέση ιδιαίτερα με τον σφεδερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές, είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση εξετάζει. Είναι σχετικές και οι συναντήσεις που έχουν γίνει και του Υπουργού Εξωτερικών με την νομική υπηρεσία. Βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο, αν θέλετε, αυτή η αξιολόγηση των μέτρων που μπορούν να ληφθούν. Και το επόμενο διάστημα κάποια από αυτά τα μέτρα θα ξεκινήσουν να ενεργοποιούνται. Ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης διαβεβαίωσε χτες ότι θα δώσει το άπαντο ενδυνάμεων για να επαναφέρει το αίσθημα ασφάλειας στον κυπριακό λαό. Και πριν θα λέκτορ λαλήσει, επέζουν να είμαστε στράτες. Τι θα κάνει η κυβέρνηση πλέον για να αντιμετωπίσει αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας τον τελευταίο καιρό? Και μιλούμε για 5.30 ώρα το απόγευμα, το προηγούμενο στη Λεμεσό μιλούμε για 8.30 το πρωί.
και ξανά στη Λευκοσία μιλούμε για 6-7 πάλι το απόγευμα. Αντιλαμβάνεστε ότι, και είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι το αυτονόητο, ότι η διασφάλιση και της ίδιας της ασφάλειας αλλά και του αισθήματος της ασφάλειας της κοινωνίας των πολιτών είναι μια από τις ύψιστες προτεραιότητες της πολιτείας. Ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης χθες έχει αναφέρει ακριβώς αυτό, ότι θα πρέπει να και θα είναι πολύ πιο έντονη παρουσία, αν θέλετε, το αίσθημα της ασφάλειας, η αστυνόμευση, ούτως ώστε ναι, τέτοια απαράδεκτα επεισόδια, τέτοιες απαράδεκτες ενέργειες να αποφευθούν στο μέλλον και την ίδια στιγμή αυτές οι χθεσινές και οι σημερινές εξάρσεις εγκληματικότητας θα πρέπει είναι ενώπιν της αστυνομίας και οι οδηγίες που έχουν δοθεί ή αν θέλετε η συνεννόηση που υπάρχει με την αστυνομία είναι να διαλευκανθούν το συντομότερο δυνατόν και οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν ενώπιν της δικαιοσύνης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα απευθύνει ομιλία τελικά για την κατάσταση της χώρας όπως γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Το έχει αναφέρει και κατά την πρώτη του ομιλία μετά την εκλογή του στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Ότι προτίθεται να απευθυνθεί και στην νομοθετική εξουσία αλλά και στους κοινωνικούς εταίρους να παρουσιάσει το έργο το οποίο η κυβέρνηση προγραμματίζει να υλοποιήσει το επόμενο έτος, για το 2024. Η ακριβής ημερομηνία της παρουσίασης αυτής θα ανακοινωθεί μόλις πλησιάζει η μέρα. Εξ όσων γνωρίζω, δεν θα γίνει στην Βουλή λόγω διαδικαστικών ζητημάτων σε σχέση και σε συνεννόηση με την πρόεδρο της Βουλής, θα γίνει στο Προεδρικό Μέγαρο. Κύριε Πρόσωπε, συνήθως έχει καθιερωθεί μια συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κάθε Δευτέρα με τους αρχηγούς των τριών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση. Αντιλαμβάνομαι ότι χθες δεν έγινε οποιαδήποτε συνάντηση. Υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος και δεν πραγματοποιήθηκε. Εξ όσων γνωρίζω, δεν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Όπως έχετε αναφέρει, οι συναντήσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τις πολιτικές δυνάμεις είναι και τακτικές και συνεχείς. Ιδιαίτερα την περίοδο της τεχνολογίας, είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε ότι μπορούν κάποιες συνομιλίες ή συζητήσεις να γίνουν και εκ του μακρόθεν. Κύριε εκπρόσωπε, η εφημερίδα Εστία στην Ελλάδα έχει γράψει ένα άρθρο ότι με την παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη ζήτησαν απομάκρυνση Κύπριου Υπουργού. Δύο πολιτικοί αρχηγοί, και αυτό είναι το ερώτημα, δύο πολιτικοί αρχηγοί στην Ελλάδα έχουν ζητήσει εξηγήσεις από τον Έλληνα Πρωθυπουργό αν αυτός έχει μεταφέρει οποιασδήποτε επιθυμίες ή ενδείξεις προς τον Κύπριο Πρόεδρο. Θα απαντήσει η Λευκοσία σε αυτές τις αναφορές. Κύριε Καμιναρίδη, σας διαβεβαιώ ότι αυτό δεν ευσταθεί σε καμία περίπτωση. Η απόφαση για την λήψη απόφασης για τον πρόσφατο ανασχηματισμό ήταν αποκλειστικά επιλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην δική του αξιολόγηση. Δεν ευσταθεί σε καμία περίπτωση αυτός ο ισχυρισμός. Η Κυπριακή Δημοκρατία γνώριζε για τα φρετανικά χτυπήματα από τις βάσεις ακροβυρίου πριν αυτά γίνουν και έδωσε με κάποιο τρόπο την συνένεση. Όπως γνωρίζετε, η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο εντός του πλαισίου που καθορίζεται από την συνθήκη εγκαθίδρυση σε σχέση με την χρήση των Βρετανικών βάσεων. Αυτό το οποίο οφείλουμε να υπογραμμίσουμε για άλλη μια φορά είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με ή καμία εμπλοκή με τις στρατηγικές επιχειρήσεις. Τι σημαίνει είναι σε επαφή με τις Βρετανικές βάσεις? Με το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται. Είναι σχετική άλλωστε και η επικοινωνία που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κόμπος, με τον Βρετανό ομολογό του. Σημαίνει η προειδοποίηση για οποιαδήποτε επιχείρηση από τη βάση ακροτηρίου, εκ των προτέρων ενημέρωση ή οτιδήποτε? Βρισκόμαστε διαρκώς σε επικοινωνία. Την ίδια στιγμή η χρήση των Βρετανικών βάσεων, αυτή προβλέπεται και η στρατιωτική χρήση των Βρετανικών βάσεων, αυτή προβλέπεται στη συνθήκη εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ.